στον καναπέ στο Λάκη Λαζόπουλο και να αισθάνεσαι ότι μακάρι να έχεις 3 ώρες μπροστά σου, γιατί πραγματικά όταν καταρχάς καλώς ήρθες. Καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι εδώ. Κι εγώ πάρα πολύ. Δεν θα μας φτάσουν τα λεπτά να συζητήσουμε μαζί σου, γιατί είσαι ένας άνθρωπος με τον οποίο θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Ένα Σαββατοκύριακο ολόκληρο. Παρ' όλα αυτά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μιας και είχες την καλοσύνη να μας έρθει ζωντανά στο πλατό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά με χαρά ήρθα. Το ξέρω. Και ξέρεις ότι ψάχναμε να βρούμε τη σωστή ώρα, τη σωστό χρόνο για να... Το timing. Yes. Λοιπόν, ο Λάκης Λαζόπουλος είναι εδώ, αυτός ο πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που θα πω εγώ και θα με διορθώσεις αν διαφωνείς. Ένας άνθρωπος που όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που υπάρχει στις ζωές μας, ή τον γουστάρεις πάρα πολύ ή δεν τον γουστάρεις καθόλου, πάντως δεν σου είναι αδιάφορος, αποκλείεται να σου είναι αδιάφορος, έτσι. Και αυτό είναι για μένα το χαρακτηριστικό των ανθρώπων που σου κεντρίζουν το ενδιαφέρον, οπωσδήποτε. Χίλιες φορές να είσαι λατρευτός, να είσαι μισητός, αλλά όχι να είσαι χλιαρός, να είσαι αδιάφορος. Δεν. Συμφωνούμε. Το αδιάφορος, το μέτριος είναι κάτι που γενικά για τους ανθρώπους δεν το προτιμώ. Δεν λέω τι είμαι εγώ, δεν το ξέρω, αλλά μπορώ να δω εγώ ποιους προτιμώ, ποιους θα ήθελα να κάνω παρέα. Προτιμώ να έχω κάποιον που το μυαλό μου να παίζει πινκ-πονγκ, να μου λέει κάτι που να έχω αντίρρηση. Εγώ γενικά είμαι σύμφωνος με τη διαφωνία μου. Μ' αρέσει να διαφωνώ, μ' αρέσει να συζητάω, μ' αρέσει να υπάρχει πάντοτε η αντίθετη άποψη. Δεν... Mm-hmm. Σ' αρέσει ο διάλογος γενικά. Σ' αρέσει... Μ' αρέσει, όχι ο διάλογος, η διαλεκτική, δηλαδή να προχωράει μέσα από... Όταν έχουν γνώση και οι δύο άνθρωποι, βάζουν σωστά σκαλοπάτια για να προχωρήσει η συζήτηση παραπέρα. Πριν πάμε στο βίντεο της Ναταλίας, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια μικρή ιστορία που αφορά το Λάκη και μένα. Δεν ξέρω αν ο Λάκης τη θυμάται, σίγουρα μάλλον θα τη θυμάται. Πίσω θα σας γυρίσω στο μακρινό 2007, όταν κάναμε το TV Stars Παρουσιάστε, με τον Ηλία Ψινάκη και τον Κωνσταντή Σπυρόπουλο. Mm. Λοιπόν, ο Λάκης Λαζόπουλος ήταν, μάλλον, δεν θα πω ότι για το political correct θέλω να μιλήσω, για να το πούμε για την πολιτική ορθότητα, για να το πω ελληνικά, πριν γίνει καθημερινότητά μας, πριν μάθουμε όλοι να σκεφτόμαστε πιο σωστά, να μιλάμε αφού έχουμε σκεφτεί, να προσέχουμε τι λέμε, ο Λάκης αυτό το έκανε το 2007, τότε που ακόμα γελούσαμε με πράγματα που σήμερα δεν θα γελάγαμε, ξέρετε. Τότε λοιπόν στο TV Stars Παρουσιάστε είχε έρθει μία κοπέλα και έκανε το που μας διάβαζε στα αγγλικά. Θυμάμαι. Και είχε πει ο Ηλίας το περίφημο του color τα 9 μέρα. Γελάγαμε, τρέχαμε, ξεβάφαμε κτλ. Έγινε viral αυτό, ακόμα μου το στέλνουνε. Εγώ έχω πάψει να γελάω από τότε που ο Λάκης Λαζόπουλος μέσα από το Altsandiri News τότε στον Αλφα με κατακεράβνωσε και είχε παίξει το βιντεάκι και είπε «Γιατί γελάς, κοπελιά, γιατί γελάς, έχεις ένα πλάσμα απέναντί σου που δεν καταλαβαίνει ότι το κοροϊδεύεται και είστε 3 απέναντί του και το κοροϊδεύεται στα μούτρα του, το θυμάσαι, και γελάτε». Εγώ λοιπόν πολύ στεναχωρημένη, του έστειλε ένα mail του Λάκη τότε και του είπα «Συγγνώμη, 3 ήμασταν, 3 γελάγαμε. Γιατί τα έβαλες μαζί μου?» Γιατί μου λέει «Από σένα δεν το περίμενα να το κάνεις. Από σένα έχω απαιτήσεις». Ναι. Λογικό είναι. Από τότε λοιπόν που ο Λάκης Λαζόπουλος το 7 δεν θεώρησε αστείο κάτι με το οποίο όλοι γελούσαμε, εγώ όποτε το βλέπω αυτό το βίντεο δαγκώνομαι και αισθάνομαι πολύ δυσάρεστα. Επειδή ήσουν πάντα πιο προσεκτική και ως κόρη του Φρέντι Γερμανού, που στον πατέρα σου είχε ξέρω τι αδυναμίες. Και... Έχω κρατήσει το τηλεγράφημά σου ακόμα. Ναι, δεν... Και εκείνος σου είχε. Ναι. Και εκείνος σου είχε. Να το κλείσουμε αυτό. Ήταν μια μικρή ανάμνηση. Απλώς για να σας πω ότι τότε το 7, με αυτό το αστιάκι που γελάσαν όλοι, ο Λάκης μου επεσήμανε ότι «Ναταλία μου, δεν είναι αστείο αυτό». Ο για σένα. Ναι, για μένα, για μένα. Ναι. Δηλαδή μπορεί ένας άλλος να έχει τον τρόπο να το πει αυτό. Ναι. Και περνάει. Ναι, περνάει. Ναι, γιατί το βάζει μέσα σε ένα θόρυβο. Και τελείωσε. Εσύ, αυτό που θα δεις, θα πεις, είναι. Καταγράφεται αλλιώς.
στο πρόσωπο ενός, το αστείο. Δηλαδή, το political correct έχει πολύ μεγάλη σχέση και με την προσωπικότητα του ανθρώπου. Το δέχεται. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, και πάντως αυτό ήθελα να σας πω, ότι από τότε εγώ με αυτό το βιντεάκι δεν ξαναγέλασα ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, όποτε το βλέπω αισθάνομαι και άβολα. Κλείνει η παρένθεση και πάμε στο... Κλείνει. Πολύ κάτω. Πάμε στο βίντεο που ετοίμασε η Ναταλία για το Λάκι. Πρέπει όμως να κάνει μια οικονομική πολιτική. Η οικονομική πολιτική είναι να κόβει τη σύνταξη για όλα αυτά που στα 70. Μήτσο, μάμα δεν τη δικαιούται. Είχες 70 χρόνια ευκαιρία να το βρεις. Τώρα τι να κάνουμε, έχασες, κέρδισες το γέρος. Ποτέ μια εποχή, όσο political correct κι αν είναι, όσο κι αν στερείται του γέλιου και της σάτυρας και της αυτοκριτικής, δεν θα είναι εντελώς βαρετή ή μονόχνοτη, όσο ο Λέξη Λαζόπουλος συνεχίζει να δημιουργεί σε αυτή. Είτε γιατί θα προκαλέσει γέλιο, είτε γιατί θα προκαλέσει συζήτηση ή και σύγχυση. Ετοιμαστήκαμε να γλεντήσουμε. Ήταν οι σαμπάνιες έτοιμες. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν, τελειώσαμε. Βγαίνω από το μνημόνιο. Καιρός ήταν, ε. Πάμε σε καινούριο. Σε κάθε περίπτωση, πάντα με έναν τρόπο, ο Λάκης Λαζόπουλος συνεχίζει να τροφοδοτεί, πότε μέσω του θεάτρου, μέσω της τηλεόρασης ή μέσω του YouTube και των podcast, την καθημερινότητά μας με το σχόλιο του. Και το βλέπω το τραγουδάκι, αν υπήρχε επιθεώρηση, τη μαμά τη λένε Μίτσο, τον παπά το λένε Κίτσο, τη γιαγιά τη λένε Νίνα, τον παππού μου Ασημίνα, ο προπάπους μου η Λόλα και η προγιαγιά η Βιόλα. Νήστε τι μου κύριε και θαυμαστά τα έργα σας. Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αναγνωρισμένους ανθρώπους του θεάτρου, της τηλεόρασης, της κωμωδίας, της συγγραφής και της άποψης, φέτος επέστρεψε στο θεατρικό σανίδι με το καινούργιο του έργο «Όταν πέθανα», το οποίο και σκηνοθετεί. Σε αυτό συναντιέται με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στη σκηνή του θεάτρου Βέμπο, ενώ guest ρόλο κρατά και ο stand-up comedian Διονύσης Ατζαράκης. Η μεταφυσική κωμωδία του ή η κωμωδία της ζωής μας μιλάει για έναν άνθρωπο που πεθαίνει μα και δεν πεθαίνει και μένει όρθιος στο νεκροτομείο. Παράλληλα, ο Λάκης Λαζόπουλος συμμετέχει σε ρόλο έκπληξη μέσα από μια κινηματογραφημένη σκηνή στην παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος «Η Κωμική», τον Δημήτρη Πιατά και Σάκη Σερέφα. Το έργο είναι αφιερωμένο στους πρώτους Έλληνες κωμικούς του βοβού κινηματογράφου. Λάκη, πέρα από τα σχόλια που κάνεις, ποιο ήταν το τελευταίο σχόλιο που δέχτηκες εσύ και που σε απασχόλησε? Το «σε απασχόλησε» μπορεί να είναι... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την κυρία Αργυράκη που το ετοίμασε. Το τελευταίο σχόλιο που σε απασχόλησε εννοεί συνάδελφος... Ναι, διπλής είναι διπλής. Αυτό πάντα. Μπορεί έτσι, να... Το «σε απασχόλησε» ναι, μπορεί να είναι... Να το άκουσες και να είπες ωραίο αυτό από που, το εκνευρίστηκα που είπανε για μένα. Είναι σε... Δεν εκνευρίζουμε. Μπορεί, δεν εκνευρίζουμε γιατί ξέρω ότι μπορώ να απαντήσω σε αυτό που μου λένε, είτε συμφωνήσω είτε διαφωνήσω. Οπότε δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο, ακούς γενικά διάφορα. Αλλά όχι, αλήθεια προτιμώ να ακούω αυτά που νιώθω ότι έρχονται επάνω μου με έναν τρόπο που έχει αγάπη μέσα. Δεν με νοιάζει τι θα μου πεις, το χειρότερο να μου πεις. Ναι. Αν μου το πεις με αγάπη και μου το πεις ειλικρινά, είμαι οκ. Okay. Ναι. Χθες ήμουνα, ξέρω, στη Βύση το βράδυ. Πραγματικά δεν την έχω δει καλύτερη σε αυτό το χώρο το καινούργιο στην Ερμού που είναι φανταστικό. Και της είπα, πραγματικά ένιωσα ότι είναι καλύτερη σου φορά. Την έχω δει πολλές φορές. Αλλά αλήθεια ένιωσα ότι είναι η στιγμή αυτή που σαν να μάζεψε όλες τις δυνάμεις, την ενέργειά της και μου δείχνει την καλύτερη στιγμή. Εγώ έτσι ένιωσα. Δηλαδή, της λέω, σου έχω μιλήσει με θερμότερα λόγια. Χθες μίλησα. Δηλαδή, όταν έχω κάτι που δεν μου πολύ αρέσει, θα το πω. Δεν μπορώ να μην το πω, γιατί και θέλω να μου το πούνε. Μ' αρέσει να μου το λένε. Δεν έχω κανένα θέμα. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι κάποιο σχόλιο. Από τα τελευταία, ας πούμε, podcast, ποιο είχε τα περισσότερα σχόλια, ποιο θέμα απασχόλησε περισσότερο, ναι, που γράφανε, στέλνανε. Δεν το, μπορεί να μην το πιστεύετε, αλλά εγώ θα σας πω το εξής. Δεν έχω καμία επαφή από την ώρα που κάνω κάτι, δεν διαβάζω τίποτα, δεν ξέρω τίποτα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, γιατί δεν λαμβάνω υπόψη αυτά τα οποία, ό,τι γραφτεί, καλό, κακό, δεν με νοιάζει. Το παρακολουθούν τελείως άλλοι άνθρωποι. Εγώ δεν έρχομαι σε επαφή με αυτό.
Εγώ έρχομαι στο Instagram, αν μου στείλουν κάτι, που μπορώ να απαντήσω. Ξέρω, να... Το καταλαβαίνεις, εντάξει. Ναι. Μα γιατί δεν κάνετε αυτό. Μα, δε... Ή στο θέατρο πια, όποιος έρθει να πει κάποιο σχόλιο. Στο θέατρο. Εκεί. Να σε ρωτήσω, εκείνη η μαγική εποχή, στην οποία έχω βρεθεί και παρούσα ένα βράδυ κιόλας και το είχα ζήσει από κοντά όλο τον Παλμό, εκείνη η μαγική εποχή του Altsandiri News. Ναι. Με τον κόσμο από κάτω, με τους guest ηθοποιούς που με τη Χρύσα, με τον ένα, με τον άλλο, δεν σου λείπει, ρε Σιλάκη? Μου λείπει, είναι βέβαια άλλη εποχή, αλλά μου λείπει πάρα πολύ. Και μου λείπει γενικά η στιγμή που μπορώ να δω πάλι τους ανθρώπους να περνάνε καλά όλοι μαζί. Να δονούνται αυτά, ναι, τα πρόσωπα, αυτό δηλαδή, μου αρέσει αυτό πάρα το πράγμα. Πολύ. Και είναι, κάθε εποχή που περνάει είναι πολύ πιο δύσκολο να το κάνεις, γιατί αποσύρεται η διάθεση για γέλιο, αποσύρεται η ψυχολογική κατάσταση τέτοια. Είναι, έχουμε περάσει σε αυτό το ψεύτικο γέλιο. Μα αποσύρεται η διάθεση αποσύρεται, για γέλιο. Ναι, γιατί από την ώρα που περνάς το γέλιο σου από εδώ, περνάει και μετά... πάει εκεί. Ναι. Έχει πάει εκεί. Ναι, πάει στο... Δηλαδή, ο τρόπος που σβήνει το γέλιο από τα πρόσωπα, δηλαδή έχω δει κατάθλιψη σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό έτσι. Και πέφτει κάτω. Ναι. Όχι. Τρεις μαζί. Τρεις μαζί. Τέσσερις μαζί. Πέφτουν σε κοτόπουλα σαν να το σκοτώνουν. Σαν να πέφτει μια τουφεκιά και τελειώνουν. Δεν ξέρω δηλαδή, τι είναι αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, έχουμε περάσει τη μηνυματική γλώσσα που στέλνεις μηνύματα και από αυτό οι δημοσιογράφοι πιάνονται από μία λέξη χωρίς κανένα νόημα. Και πρέπει να εξηγήσει ένα νόημα ενώ αυτή μιλάει για μία φράση. Δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, πιάνουν έναν κόκο. Αν πιάσουν το νόημα, δεν με νοιάζει να απαντήσω. Αλλά αν πιάσεις το μία φράση, να απαντήσεις. Ναι. Ξέρεις, να σε βάζουν, να βάζουν το μυαλό σου να το ποδοπατούν να απαντήσεις κάτι το οποίο δεν έχει για σένα κανένα νόημα. Ναι, καταλαβαίνω. Είναι κάτι, κάτι άλλο. Εχθρικό. Για τον ίδιο αυτό. Μπορεί να το καταλαβαίνουν κάποιοι, αλλά είναι εχθρικό. Ποια είναι η σχέση σου με την πολιτική αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Η σχέση με την πολιτική είναι αυτή που πάντα ήταν. Πάντοτε παρακολουθώ την πολιτική κατάσταση, πάντοτε βλέπω τα πράγματα, έχω την άποψή μου. Άλλοτε, αν έχω εκπομπή, θα την εκδηλώσω την άποψή μου. Αν δεν χρειάζεται, δεν θα την εκδηλώσω. Mm-hmm. Είναι μια εποχή που έτσι κι αλλιώς οι απόψεις πολιτικές δεν εκδηλώνονται, οπότε κι εγώ δεν την εκδηλώνω. Δεν θα βγω με το ζόρι να την πω. Αυτό που έχω να πω θα το πω στο podcast. Στο podcast, στο οποίο είπες και κάτι πολύ χαριτωμένο για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σαν να του περισσεύει, λέει, μια συλλαβή. Σαν να θέλει να πει τη φράση, αλλά του περισσεύει, σαν να του περισσεύει μια συλλαβή. Και λέω, πώς το, θα το ρωτήσω όλο το λάκι, πώς το εννοεί αυτό? Το περισσεύει τη συλλαβή σημαίνει ότι, καταρχήν, ο Κασελάκης είναι, ξέρω, αυτού του χαρισματικός, συμπαθητικός άνθρωπος και όλα τα σχετικά τα οποία τα έχει. Αλλά έχει κάνει λάθος αγορά, ρε παιδί μου. Ξέρεις, αυτός πιστεύει ότι θα πάρει ένα κόμμα που μείνει στη Γλυφάδα, να το πω έτσι. Και αυτή τη στιγμή του βγήκε στους Τουρκομακεδόνες. Έχει πάθει συγκοπή. Έρχονται κόσμος, λύκοι, κατεβαίνουν βουνά, πρόβατα. Δεν καταλαβαίνει πού ακριβώς βρίσκεται, έτσι. Δεν είναι στη Γλυφάδα το κόμμα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αρχίζει μεταξύ να μην καταλαβαίνει και δεν τους αναγνωρίζει αυτούς. Γιατί λέει την αριστερά, αλλά δεν ξέρει τους αριστερούς. Δηλαδή ξέρει την αριστερά, ξέρω σαν στροφή, ας πούμε. Πας αριστερά, πας δεξιά. Ναι. Ή σαν έννοια. Σαν έννοια, ναι, ναι, δεν ξέρω σαν τι το ξέρει. Ναι. Δεν γνωρίζω. Αλλά η συλλαβή είναι η εξής. Ας πούμε, ο Παπανδρέου, ο παλιότερος, μετέφραζε από τα αγγλικά στα ελληνικά και επειδή υπήρχαν αυτά τα δυσύλλαβα αγγλικά, αυτό πέναγε μέσα στην ομιλία. Επεράσαμε. Πράγματι. Ναι, δεν, ναι, πρόκειται, ναι, ναι, να μπορέσει η χώρα να... Δηλαδή όλο ήταν ανάσες που ήταν από την αγγλική γλώσσα περασμένη στην ελληνική. Εδώ έχετε μια πολυσύλλαβη λέξη που δεν μπορεί να την πει, οπότε περισσεύει μια φράση και την κάνει φινάλε, γιατί νομίζω ότι στο τέλος πρέπει να είναι όλα δυνατά. Εγώ θέλω εσάς. Κατάλαβα. Θέλω να κάνετε αυτό. Ναι, 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 ναι. Νομίζω συλλαβή. Ότι στο τέλος βάζει το σπίτι του και θα μας κάψει. Καταλαβαίνετε. Ναι. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Τώρα γίνονται αυτά διάφορα, τα παρακολουθείς, θα φύγει και ο Πολάκης, φαντάζομαι. Φεύγοντας από όσο πάρει και τον Κασελάκη μαζί, για να μην φύγει μόνος του. Αυτό είναι πρόβλεψη ή ευχή? δεν είναι ούτε πρόβλεψη ούτε ευχή. Τίποτε. Νομίζω ότι
έτσι όπως έχει γίνει, δεν μπορεί να παραμείνει κανένας μέσα εκεί. Ή μπορεί να μείνει μόνος του. Αν το πάρει. Το γιατί κεφάλαιο... έχει μάθει να μπαίνει σε διοκτησίες σε μονοκατοικίες. Αν θέλει να μείνει μόνος, μπορεί να μείνει μόνος. Ανετότατα. Για την εκκλησία που πήγες να πεις. Πήγαινε από το κεφάλαιο εκκλησία. Τοποθετήθηκε κεφάλαιο εκκλησία, πάρα πολύ ωραία έτσι. Στο πόντο ο Λάκης. Ναι, δεν είναι. Τοποθετήθηκε πολύ ωραία. Έχουμε, Βασίλη, έχουμε το απόσπασμα από το podcast του Λάκη Λαζόπουλου. Είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο για την εκκλησία. Παρακαλώ. Πάτε καλά. Πέστε μου αν πάτε καλά. Θα αρχίσετε να πυρεβολείτε την διαφορετικότητα που διάβαζετε αυτό το κείμενο το οποίο θα πείτε στις εκκλησίες την Κυριακή ότι είστε μέσα σε αυτά που διάβασα και εναντίον της παρένθετης της μητέρας τώρα. Γιατί η παρένθετη μητέρα υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ερώτημα είναι τα παιδιά εφόσον επιθυμούν να ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία θα βαφτίζονται στα μπάνια του σπιτιού τους. Τι θέλετε να πείτε, ότι ο Θεός δεν προέβλεψε αυτή την εξέλιξη? Τόσο αδύναμο θεωρείτε τον Θεό? Νομίζετε ότι ο Θεός έχει το δικό σας μικρό μυαλό? Αυτό το κείμενο που ετοιμάζεται για τις εκκλησίες είναι ένα θεατρικό κείμενο πλήρες ψεμάτων στο οποίο υποκριτές και υποκρινόμενοι θα συμφωνήσουν. Το κείμενο αυτό θα διαβαστεί αύριο από ό,τι ξέρω. Το διάβασα, ναι, πολύ προσεκτικά. Το διάβασες σε ναι. Όλες τις λειτουργίες, ναι. Είναι καθαρά ένα υποκριτικό κείμενο. Και νομίζω ότι αυτή η υποκρισία πρέπει να τελειώσει. Είναι άλλο πράγμα αν ένας έχει συντηρητικές απόψεις και φαίνεται αν ο άλλος πρέπει να έχει συντηρητικές απόψεις. Είναι μεγάλη διαφορά και φαίνεται το ψέμα πια. Αυτή η εποχή έχει καταφέρει να κάνει ορατό το ψέμα. Οι νέες γενιές ουσιαστικά δεν αντέχουν αυτή την τεράστια υποκρισία. Δηλαδή, ξέρουν όλοι τι γίνεται στους χώρους της Εκκλησίας. Όποιος ποιο δεν ξέρει είναι λάθος. Ναι, ναι, ναι. Τελεία και παύλα. Το γνωρίζουμε όλοι. Στη μεγάλη κλίμακα. Όχι σε μικρή κλίμακα. Στη μεγάλη κλίμακα. Και καλά κάνουν ότι. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι γεννημένος για να ζει τις αμαρτίες. Η ζωή η ίδια ξεκινάει με απαγόρευση. Μη το μήλο, μη το μήλο, το φάγε το μήλο. Ενώ ο σύγχρονος μπορεί να θέλει και χλάδι να φάει. Αλλά άμα σου βάλει ο άλλος ότι μη το μήλο, σου έρχεται τρέλα. Θα φας το μήλο, βέβαια. Η απαγόρευση λοιπόν διατάσσει τη ζωή. Και μετά από αυτό φεύγει ο άνθρωπος, υποτίθεται κατά την Ορθοδοξία. Φεύγει από τον παράδεισο. Αλλά αρχίζει η ζωή. Και αμέσως είναι κανονισμένο όλο να σε συγχωρήσουν και να σε ξαναδεχτούν. Γιατί για να σε συγχωρήσουν θα πρέπει να υπάρχει ένας παπάς να σε συγχωρήσει. Με καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι όλο μελετημένο ένα εμπόριο. Εμένα πιστεύω, αλλά όταν πάω σε μια εκκλησία και βλέπω να είναι ο παπάς μπροστά και να είναι οι Άγιοι σκελετωμένοι και να είναι ο παπάς έτσι, είναι σαν να είναι, ξέρω εγώ, η κυρία του σπιτιού, να το πω, ο κύριος του σπιτιού και έχει πίσω τους υπηρέτες. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό το πράγμα. Δεν μ' αρέσει. Και αυτά που βάζουν πάνω, χρυσά και κολοκύθια και αυτό και τ' άλλο, για να μολύνουν και τους Αγίους, δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται. Δηλαδή, έχει καταργηθεί η απλότητα. Δεν γίνεται δηλαδή να βλέπεις. Είδαμε στην Πάρο, είχαν ένα συμβούλιο, ξέρω, οι παπάδες, ξέρω τι ήταν. Κατεβαίνανε οι Μερσεντέσλες και κατεβαίνανε οι πρωθυπουργοί. Ναι. Χαλαρώστε πια. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Ας χαλαρώσουμε λιγάκι. Δηλαδή, αυτό έχεις δίκιο. Είναι αυτό δηλαδή. Που πάνω, λίγο μεγάλη στρατό και μικρό. Δηλαδή, δεν τα πιστεύω αυτά. Δεν με αφορούν καθόλου. Σε ένα μοναστήρι θα πάω πραγματικά. Κι εγώ. Γιατί στο Άγιον Όρος ειδικά, που δεν έχουν ούτε φώτα, τίποτα με τα κεριά. Καλά, εκεί είναι άλλη. Κυκλοφορούν οι σκιές και νιώθεις ακριβώς. Mm. Ακούς τους ψαλμούς, ακούς τα πάντα. Έτσι. Δηλαδή έχει φύγει αυτό. Η Εκκλησία έχει περάσει σε μια κατάσταση άλλη. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Πριν πάμε στο θεατρικό του Λάκη, να πούμε για το podcast έξω από το στόμα του Λάκη, έτσι. Και θα το. Spotify, πού το βρίσκουνε? YouTube, Spotify, News... Α, συγγνώμη, όχι. Newsbreak.gr. Να τα λέμε σωστά. Newsbreak.gr, έξω από το στόμα του Λάκη, να τον παρακολουθείτε και να τον ακούτε. Έχει ενδιαφέρον, έχει γέλιο, έχει και προβληματισμό, έχει απ' όλα. Λοιπόν, πάμε στο θέατρο. Στο θέατρο Βέμπος, συγκεκριμένα,
Όταν πέθανα, το νέο έργο του Λάκη Λαζόπουλου, σκηνοθετεί, παίζει μαζί του η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου βεβαίως. Το special guest που είπαμε, το Διονύση Αζαράκη. Και αρκετοί άλλοι που βλέπετε, πολλά νέα παιδιά που πλαισιώνουν. Και μαθητές μου από τη σχολή. Και μαθητές από τη σχολή. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει πεθάνει, αλλά τι γίνεται τώρα. Ένα νεύρο του δεν έχει πεθάνει, ένα νεύρο του. Και τον κρατάει ζωντανό και παρακολουθεί όλα όσα συμβαίνουν. Ο δόλιος, Παναγία μου, αυτό μη σου τύχει, είναι πραγματικά, Παναγία. Ένα νεύρο του, το ακουστικό του νεύρο. Το ακουστικό του νεύρο. Του λένε κάτι και δεν μπορεί να τυπώσει τι στην ευχή άκουσε. Ναι. Και αυτό το νεύρο μένει ζωντανό. Ζωντανό. Οπότε αρχίζει σιγά σιγά συμπαρασύει άλλα νεύρα. Ένα από τα νεύρα είναι στο χέρι του, χτυπάει την κάσα. Καθώς χτυπάει την κάσα, ξαφνιάζονται και άλλα νεύρα και μαζεύονται περίπου 350 νεύρα, δεν ξέρω πόσα έχει ακριβώς. Και λέει, εδώ είμαι με αυτά τα νεύρα που έχω, δεν ξέρω πώς θα μου μείνουν, αν μπορώ να ζήσω με αυτά, θα το διαπιστώσω. Και είναι απάνω στα τρίμερα όπου έρχονται όλοι αυτοί οι συγγενείς και προσπαθεί να καταλάβει τι έχει συμβεί. Ακριβώς γιατί θα ήθελα να δώσω στη ζωή και στο θάνατο ένα περιθώριο, δεύτερο, να το πω έτσι, όχι η δευτέρα παρουσία, η δευτέρα απουσία, να το πω έτσι. Η δευτέρα απουσία. Να μπορεί κάποιος να καταλάβει τι έχει συμβεί. Γιατί έρχονται κάποιες στιγμές που όταν θες να καταλάβεις, δεν είναι έτοιμοι οι άνθρωποι να σου πούν την αλήθεια τους. Μόνο στο θάνατο αρχίζουν οι άνθρωποι όλοι ηρεμούν, θα κλάψουν βέβαια, γιατί το κλάμα είναι πάντα ένα πρωτογενές πράγμα. Στην Ελλάδα η έννοια του νεκροταφείου είναι η χαρά του Θεού. Δηλαδή, είμαστε οι μόνοι που έχουμε και νεκροταφεία που είναι σπίτι γι' αυτό. Ζαμαρίες, κολοκύθια, γάλμα, δαυτό, χαμός. Κλάμα πολύ. Και επίσης είναι όλοι οι νεκροί. Δηλαδή, έχουν εκεί πεζούλι για να κάθεσαι να μιλάς. Ενώ σε όλες τις ταινίες που βλέπουμε, τους φυτεύουν κάτω, κάνουν μια πεζούλι. Κρασίδι, σταυρός και κάτω. Ναι, όχι. Αλήθεια. Εδώ εμείς. Πεζούλι. Κάθεσαι πεζούλι, χωρίς. Δεν μπορεί να φανταστείς τι γίνεται. Ναι. Και δεν μιλάω για τους νεότερους ανθρώπους, αλλά μιλάμε για τα. Κλάματα αυτά τα. Ναι. Ωραία, θα έρθουμε να σε παρακολουθήσουμε με πάρα πολύ χαρά. Έτσι, όταν πέθανα, Λάκης Λαζόπουλος, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, special guest του Διονύση Τζαράκη και πολλά νέα παιδιά που είναι μαθητές του Λάκη στο θέατρο Βέμπο, Τετάρτη Κυριακή. Πέμπτη Κυριακή. Πέμπτη Κυριακή.